παρατάξεις, υπάρχει ελεύθερος συνδικαλισμός, ελεύθερη πολιτική δραστηριότητα. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Φορτσάκης δεν είναι δυνατό να συμπεριφέρεται ως κυβερνητικός επίτροπος στο πανεπιστήμιο. Ο κύριος Φορτσάκης είναι πρίτανης. Ναι, αλλά αυτό και το πρέπει να λέει... δείχνει το δέοντα σεβασμό σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Να σέβεται τις συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες. Να σέβεται την ελεύθερη διακίνηση στο πανεπιστήμιο. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Λεφαζάνη, αυτό το οποίο λέει είναι ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν θα τοποθετηθεί σε όλα, δεν θα εφαρμοστεί μάλλον σε όλα τα κτίρια του πανεπιστήμιου, αλλά στο κεντρικό, που δουλειά έχουν μόνο η σύγκλητος, τα μέλη της σύγκλητου, οι διοικητικοί υπάλληλοι, γιατί είναι το διοικητικό κτίριο. Δεν θα μπει δηλαδή στα αμφιθέατρα, δεν θα μπει εκεί όπου γίνονται εργαστήρια ή άλλου είδους μαθήματα. Θα μπει εκεί όπου πάει κάποιος ο οποίος έχει να κάνει μία δουλειά. Για ποιο λόγο αυτό δεν είναι κατανοητό? Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ πλήρως στο να ανατίθεται η φύλαξη των πανεπιστημίων σε ιδιωτικές εταιρείες και σε security. Δεν έχουν καμία δουλειά οι ιδιωτικές εταιρείες και οι security στα πανεπιστήμια. Αν μπουν δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι ως φύλακες, συμφωνείτε? Αν χρειάζεται μια ειδική φύλαξη, αυτό θα πρέπει να μελετηθεί με τα όργανα τα πανεπιστημιακά, με την Βρετανία, με τους συλλόγους, σε έναν διάλογο ο οποίος να είναι ουσιαστικός και να καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω μια υπόδειξη από αυτή τη θέση για το πώς, ας πούμε, θα λειτουργούν, ας πούμε, με τον πιο σωστό τρόπο τα πανεπιστήμια. Αλλά πάντως η λύση στο πρόβλημα αυτό, στο βαθμό που υφίσταται και σε τι έκταση υφίσταται, δεν το γνωρίζω ακριβώς, γιατί έχω φύγει από τα πανεπιστήμια πάρα πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, στο βαθμό που υπάρχει, δεν αντιμετωπίζεται με security. Με ιδιωτικές εταιρείες, εδώ δεν πρόκειται για κάτι, για μια ιδιωτική εταιρεία το πανεπιστήμιο, για να πάρει μια security για να κάνει αυτή την ασφάλεια. Τα κόμματα αντίστοιχα είναι ιδιωτικά, κύριε Λεφαζάνη, γιατί ακούσαμε τα κόμματα. Ακούσαμε τον κύριο Φορτσάκη να λέει ότι, για παράδειγμα, στην Κουμουνδούρου έχουν, ελέγχουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Εγώ γιατί δεν μπορώ να το κάνω στο πανεπιστήμιο? Εκεί όπου έχουν δουλειά, ξαναλέω, συγκεκριμένοι άνθρωποι, όχι στα αμφιθέατρα. Μια στιγμή, γι' αυτό λέω, τα μπλέκει ο κύριο Φορτσάκη. Το πανεπιστήμιο δεν είναι κόμμα. Το πανεπιστήμιο είναι μια ανοιχτή κοινωνική διαδικασία. Το πανεπιστήμιο είναι ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων, θα έλεγα. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Πρέπει να τα δούμε πολύ διαφορετικά. Αλλά τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί, τι σχέση έχει το κόμμα. Στο κόμμα δεν έχουμε security. Στο κόμμα έχουμε ένα θηρορείο όπου μπαίνει ο άλλος και λέει πού θέλετε να πάτε, ποιον ζητάτε. Και πηγαίνει. Αυτό λέει και ο κ. Φορτσάκης, αυτό θα γίνεται. Λοιπόν, δεν έχουμε καμιά ειδική φύλαξη ώστε να εμποδίζουμε την προσέλευση ανθρώπων ή συναντήσεις ή οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το κόμμα. Αλλά εδώ, σας είπα, του ΣΥΡΙΖΑ, ή θα έπρεπε να περιοριστείτε σε κάποια ανακοίνωση, σε κάποια θέση, να πάρετε μια θέση ως κόμμα, από το να μην πάνε βουλευτές σας εκεί? Από όσο έχω πληροφορηθεί, οι βουλευτές πήγανε για μια συζήτηση και μια προβολή ετοιμάτων που είχαν να κάνουν στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Δεν πήγανε, νομίζω, για την security. Δεν υπήρχε καμιά τέτοια πρόθεση. Εκεί άρχισε να αναδεικνύεται ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είμαι και ο καταλληλότερος, βεβαίως, να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί δεν ήμουν εκεί, δεν είμαι και πιο ενημερωμένος, mm-hmm. αλλά νομίζω πήγανε για μια διεκδίκηση, θα έλεγα, μέσα στο πανεπιστήμιο, για κάποια συνάντηση που είχανε, και διαμορφώθηκε μια κατάσταση η οποία τέθηκε εκτός ελέγχου με την ανεξήγητη συμπεριφορά του κύριου Πρίτανη, ο οποίος συνεχίζει να βάλει κατά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω χωρίς να δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό στο θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ρόλο που παίζει. Ναι. Γυρίζω σελίδα, έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα.